Δεν ξέρω. Το ψάχνω πάντως. Αν η δικιά μου καρδιά είναι τόσο χαζή ή αν και εγώ είμαι τόσο χαζός που σήμερα μέσα στην ψυχή μου και μέσα στην καρδιά μου το νιώθω γιορτή. Και γιορτή όχι απλή. Γιορτή που να έχει και λύπη, αλλά και χαρά μαζί. Και πώς άλλωστε θα μπορούσε να ήταν για το μαράκι μας, για τη Μαρία μας, για την κουρπετίτσα, όπως εγώ ήθελα να τη λέω και να την πειράζω. Νιώθω πολύ περήφανος που στο περπάτημα της ζωής μου συνάντησα τη Μαρία και μέσα από τη Μαρία γνώρισα όλη την οικογένεια. Νιώθω τυχερός, νιώθω περήφανος, νιώθω ευλογημένος. Γιατί για μένα η Μαρία είχε γίνει δασκάλα μου. Της το έλεγα κιόλας. Με διδάσκεις, Μαράκι μου. Με διδάσκεις με την απλότητά σου κι ας είχε φτάσει επαγγελματικά τόσο ψηλά που μιλούσε με πολλές πολύ υψηλές προσωπικότητες στο χώρο της, είχε στις πλάτες της ευθύνες τόσο μεγάλες και τόσο σπουδαίες και τόσο τρανές, που όποιος άλλος άνθρωπος ή γυναίκα τα είχε αυτά θα ψωνίζονταν, και συγχωρέστε με για τη φράση, πολύ, και θα νιώθε ότι είναι πολύ παραπάνω από όλους μας και ότι όλοι εμείς είμαστε κάτι παρακάτω. Το μαράκι ήξερε να χειρίζεται τον εαυτό της πάρα πολύ καλά και έβασε τον εαυτό της κάτω από όλους μας. Πολλές φορές δίπλα μας περνούσε σχεδόν απαρατήρητη. Της μιλούσαμε για το μεγαλείο της δουλειάς της και πάντα άλλαζε την κουβέντα. Πολλές φορές έρχονταν στην εξομολόγηση για να μου πει τι. Ένα-ένα τις φωνές που μπορεί να έβαλε στα παιδιά της, στη δουλειά και στις φίλες της, όπως τις έλεγε, και στις συναδέλφισές της. «Παπά μου, φώναξα σε αυτήν, φώναξα σε αυτήν, φώναξα σε αυτόν και θέλω να φύγει από μέσα μου, συγχώρεσέ το». Και όταν έρχονταν στο συσίτιό μας, εκείνο το θρυλικό συσίτιο, στον Τρίλοφο 6-7 χρόνια πόσα κράτησε, έρχονταν σαν η τελευταία, με παρακαλούσε να την αφήνω μόνη της μετά να φεύγουμε όλοι, αφού μοιράσουμε, αφού τελειώσουμε, αφού τακτοποιηθούν οι μερίδες και φύγουν. Μου έλεγε, άσε με μετά να ξύσω τις λαμαρίνες και τις κατσαρόλες και τα καζάνια και μη φοβάσαι, θα στα έχω έτοιμα όταν θα έρθεις το απόγευμα. Ρε μαράκι μου, εσύ με τα μεγαλεία που περπατάς, ναι, για να μπορώ να σβήνω κάτι από τον εγωισμό μου και από τα μεγαλεία μου. Και όταν είχαμε ξεκινήσει και παίρναμε τα ψυγεία τα μεταχειρισμένα το ένα πίσω από το άλλο, θυμάμαι
που έβασε τα χεράκια της και τα έκανε να λάμπουν. Και τι ατυχία στο πρώτο ψυγείο, μετά αφού το είχε κάνει να λάμπει, να στράφτει, το βάζουμε στην πρίζα και βλέπουμε ότι ήταν χαλασμένο. «Αχ», μου λέει, «δεν πειράζει. Ρε μαράκι μου, τα χεράκια σου, τα φίλησα, τα ξαναφίλησα». Μου λέει, «δεν πειράζει, φέρε το επόμενο τώρα, το καθαρίσουμε κι αυτό». Αλλά αυτό όμως που θα ήθελα σήμερα να μαρτυρήσω, που δεν κινδυνεύει η ψυχή της από τον εγωισμό, ότι έκοβε κομμάτια από τη ζωή της, κομμάτια από την καρδιά της, άνοιγε το πορτοφόλι της, τις τσέπες της όλες, και έδινε, 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 έδινε. Όσα έδωσε η Μαρία, δεν έχει δώσει κανένας μας. Έφτιαξε εδώ εικόνες στη σειρά, 10 εικόνες εδώ και στον Άγιο Χαράλαμπο που είναι δικές της. Αυτήν την εικόνα την έχει κανένας? Όχι. Θα μαζέψω εγώ 10-10 τα ευρώ, τα δώσω στην Παπαδιά να την παραγγείλει, να τη φτιάξουμε. Τον Άγιο δε που αγαπούσε πολύ, γιατί έμαθα ότι ο Άγιος αυτός είχε με την οικογένειά της στενή σχέση, ήταν ο Αγιώργης ο Καρσλίδης εκεί. Προτελευταία πριν το κλιματιστικό με τα κόκκινα ταράσα, που τον λάτρευε και τον αγαπούσε πολύ, και μου είπε μια ιστορία. Όταν, λέει, η γιαγιά η Ανδρομάχη πήγαινε στον Αγιώργη και εξομολογούντανε μαζί με όλες τις άλλες του χωριού. Πόση απόσταση έχει το χωριό από το Σύψα, από το μοναστήρι? Ε? 60 χιλιόμετρα. Ακούστε το, μωρέ, να τα ακούσουμε. 60 χιλιόμετρα με τα πόδια να πάνε και να έρθουνε. Και μια μέρα τι έγινε με τον Αγιώργη? Το μαράκι μου την είπε την ιστορία. Ξεκίνησαν οι γυναίκες να πάνε και την κυρία Ανδρομάχη την άφησαν, δεν την πήραν. Α, η γιαγιά σου η Μαρία, συγγνώμη, άλλαξα το όνομα. Λοιπόν, δεν την πήραν οι άλλες. Και όταν πήγαν, λέει, στο μοναστήρι, βγαίνει ο Άγιος και τους λέει, «Πού είναι, γιατί την αφήσατε?» «Θα κάτσετε», λέει, «στον ήλιο τώρα εκεί, να ψηθείτε λίγο και θα περιμένετε, όταν θα έρθει είναι στο δρόμο, θα μπείτε μέσα». Έτσι μιλούσαν οι Άγιοι. Τα βλέπανε, τα ξέρανε, τα νιώθανε. Ποιος αδικούνταν και ποιος δεν αδικούνταν. Αυτήν λοιπόν τη Μαρία θα γιορτάζουμε σήμερα. Και συγχωρέστε με, εγώ θα τη γιορτάζω συχνά στη λειτουργία που θα τη διαβάζω. Και είπαμε όλοι η παρέα να τις κάνουμε μετά το κέρασμα, όλη η παρέα μαζί με την οικογένεια, και είστε όλοι καλεσμένοι δίπλα, όλοι, όλοι θα πάμε για να κεραστούμε, να ευχηθούμε και να νιώσουμε. Ξέρετε, μωρέ, τι πρέπει να νιώσουμε τώρα? Ότι το μαράκι είναι εκεί, εν θα ουκέστη πόνος, ου λύπη, ου στεναχμός. Αλλά ζωή ατελεύτητος. Εκεί που είναι η αγκαλιά του Θεού. Αυτό είναι ο παράδεισος. Ποιος μπαίνει όμως μέσα στην αγκαλιά του Θεού? Όποιος
Τον ένιωσε και τον λαχτάρισε και τον πόθησε τον Χριστό από αυτήν τη ζωή. Έκανε άκρη τους εγωισμούς, τις κακίες, τις ζήλες, τους πόνους, τα βάσανα. Αυτός, εάν βάλει πάνω από όλες τις αρετές του όμως την αγάπη, αυτήν την αγάπη εμένα μου την δίδαξε η Μαρία η Κουρπέτη. Ναι, λίγα ήξερα πριν, πολλά έμαθα κοντά της. Και κοντά σας και κοντά σε πολλούς, τίποτα δεν ξέρετε, τίποτα δεν ξέρουμε. Να ξέρατε πόση αγάπη έχει δίπλα ο κόσμος. Εμείς νομίζουμε, γελάω όταν λένε κάποιοι, καταστράφηκε, τέλειωσε, δεν υπάρχει κοινωνία. Τι λέτε μωρέ, ξέρετε πόσοι άνθρωποι δίπλα μας αγαπάνε. Γιατί δεν το βλέπουμε όμως? Γιατί το σκεπάζουν με την απλότητά τους και με την ταπείνωση. Και στο όρος να πας και στα μοναστήρια τα μεγάλα, στον Αβά Γεράσιμο τον Ιορδανίτη, στον Άγιο Σάβα κάτω που έχει Αγίους, λάμπουν οι Άγιοι. Αλλά πρέπει να ξέρεις να τους δεις, διότι όσο μπορούν σκεπάζουν την αγιότητά τους. «Παπά μου, δεν βρήκα», μου λέει κάποιος, «κανέναν Άγιο στο Άγιον Όρος». Λέω, «Πού τον έψαξες?» «Στα ηγουμενία, εκεί που είναι οι ηγούμενοι». Εκεί του λέω, «Μπα, έχει καλούς ηγουμένους, καλούς διοικητές, καλούς προϊσταμένους, αλλά Αγίους έχει από την πίσω πλευρά του μοναστηριού, εκεί που κρύβονται για να μην τους βρίσκουμε εμείς». Έτσι κρύβονταν και η Μαρία. Όποιος όμως ήξερε την καρδιά της, και είχα μωρέ αυτό το προνόμιο, όπως αυτό το προνόμιο το έχω και με πολλούς άλλους από σας. Να βλέπω τις καρδούλες σας, να βλέπω τις ψυχές σας, να βλέπω τη ζωή σας, να νιώθω τον αγώνα σας, τον κόπο σας, την ανηφόρα σας, τα βασανά σας, την προσφορά σας, και να δοξάζω το Θεό και να θέλω να σας φιλήσω τα πόδια σας. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα, συγχωρέστε μας, κάναμε κάτι που αν θέλετε συμμετέχετε. Είπαμε να κυκλοφορήσουμε κάποιους κουμπαράδες και ό,τι ρίξουμε σήμερα θα πάει σε εκείνες τις οικογένειες που εγώ πολύ καλά ξέρω ότι βοηθούσε η Μαρία, γιατί η Μαρία είχε ακόμα μία αρετή, τη διάκριση. Δεν έκανε τίποτα χωρίς να πάρει αυτό που λέμε ευλογία. Να δώσω εκεί, να δώσω εκεί, να δώσω εκεί, να δώσω εκεί, να δώσω εκεί. Και αν κάποιες φορές της έλεγα, όχι μαράκι, εκεί δεν χρειάζεται. Αν ευλογημένο, δεν έλεγε δεύτερη κουβέντα. Δεν έλεγε δεύτερη κουβέντα. Θα έχουμε λοιπόν τις κουμπαράδες, όποιος θέλει και ό,τι θέλει. Αλλά στη μνήμη της Μαρίας, εγώ προσωπικά καθιέρωσα ότι σε αυτές τις 10 οικογένειες θα τις κρατήσουμε κοντά να συνεχίσουμε να τις βοηθάμε. Γιατί στο τέλος θα σας ρωτήσω κάτι. Και είναι η αρχή της Εκκλησίας μας, της ζωής της Εκκλησίας μας. Δρόμους για τον Παράδεισο έχει πολλούς. Όχι, δεν είναι ένας ο δρόμος. Ο Γεροπαΐσος μου το εξήγησε αυτό. Και μου δείξε κιόλας. Βλέπεις, μου λέει, εκείνο το κελί πάνω από το κελί του, λέγεται το κελί από τους βολιώτες. Το βλέπω, γέροντα. Για να πας εκεί, λέει, έχει πολλά μονοπάτια. Ένα είναι ο δημόσιος ο δρόμος. Κανονικό μονοπάτι, πας, μια χαρά. Τ' άλλο είναι το δύσκολο μονοπάτι που τα ανεβαίνεις κάθετα
Και τ' άλλο λέει είναι μέσα από τα ρουμάνια, από τα κλαδιά, αλλά θα βγεις ματωμένος. Χαίρονται και εξήγησέ μου, τι είναι αυτά τα μονοπάτια τώρα στη δικιά μας τη ζωή, άστο κελί. Μου λέει, είπας από την προσευχή, από την άσκηση, από τις μετάνοιες, από τον πόνο τον υδρότα και το αίμα που πρέπει να χύσεις και φτάνεις εκεί που είναι ο παράδεισος ή πας από το μαρτύριο πολλών Αγίων, άστο λέει αυτό είναι δώρο του Θεού σε αυτούς που το δέσαι και το δίνει ή πας μου λέει από την αγάπη. Η αγάπη είναι ο δημόσιος δρόμος, ο σίγουρος που βγάζει παράδεισο και δεν λαθεύει. Διαλέξτε λοιπόν ή κάντε πολλές μετάνοιες, πολλές σιγά τώρα, εντάξει, ναι. Ούτε εγώ τον διαλέγω αυτόν τον δρόμο. Δύσκολος δρόμος είναι. Και αυτός έχει και ένα κίνδυνο. Γρήγορα να ανεβεί ο εγωισμός και να χαθείς. Η αγάπη όμως έχει σίγουρο δρόμο. Δίνεις, αγαπάς. Τι δίνεις? Μια αγκαλιά, μια προσευχή, ένα χαμόγελο. Ένα χέρι να πιάσουμε έναν άνθρωπο που βασανίζεται. Να ανοίξουμε το πορτοφολάκι και να πούμε 20 είναι τα ευρώ. Θα δώσω και από τα 20 και θα μου τα δώσει ο Θεός. Έτσι έλεγε η δικιά μου η γιαγιά. Αν δίνεις, σου δίνει ο Θεός. Αν κρατάς, φεύγει ο Θεός και παλεύεις μόνος σου. Άντε τώρα να κάνουμε τη γιορτή της. Το μαράκι περιμένει την Ανάστασή της τώρα. Και αυτό είναι η μεγαλύτερη ελπίδα του ανθρώπου. Η Ανάσταση. Δέστε τι έννοια είχε για τα παιδιά της. Θέλω, λέει, τα παιδιά μου. Εδώ μου το έλεγε, εκεί σε μια καρέκλα πίσω που καθόμασταν. Να μην θυμώσουν με το Θεό επειδή θα φύγω. Έτσι είναι οι Άγιοι. Απλοί και ωραίοι. Και τώρα να πω και κάτι, γιατί το είχα σε σημείωμα, μου το έδωσε η παπαδιά. Η παρέα της η καλή μάζεψε λεφτά για να φτιάξουν μία εικόνα μεγάλη από τη ζωή του Χριστού στην άλλη εκκλησία, εδώ πλέον συμπληρώσαμε, για να υπάρχει πάντα σαν προσευχή για όλους μας και κυρίως για την οικογένειά της. Τώρα θα πάμε όλοι δίπλα, κανένας δεν θα λείψει. Τα έχουμε φτιάξει ωραία, όπως τις άξιζαν, αρχοντικά, γιατί ήταν αρχόντισσα. Του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον.